μετά από το βίντεο που σας δείχνω και καλά σε HD, σε υψηλή ανάλυση, σε καλύτερη ποιότητα εικόνας πώς βάφουμε, τώρα θα σας δείξω πώς φτιάχνω τα μαλλιά μου. Τα μαλλιά μου είναι λουσμένα. Τα έχω λούσει με αυτό το σαμπουάν, το όρο Therapy, που μου έχει στείλει η Μαριάννα από την εταιρεία Cosmital. Είναι σαμπού όρο πιούρο. Λέει όρο Therapy, το όρο σημαίνει χρυσάφι στα ιταλικά. Όρο Therapy σαμπουάν με λάδι αργάν. Γυαλιστικό σαμπουάν με λάδι αργάν και αντιλιακά φίλτρα. Εμπλουτισμένα με κυλίσματα χρυσού και σίπερους όιλ. Καθαρίζει απαλά τα μαλλιά, αφήνοντας τα λαμπερά και με τα ξένια. Τρόπος χρήσης, εφαρμόζεται τις ξέρετε πώς κρίνω το σαμπουάν. Έχω βάλει αυτό το σαμπουάν. Και μετά στο καπάκι έχω βάλει αυτό το conditioner, το ζαφύρο πουρο, που είναι καλό για μαλλιά ξανθά. Λέει κρέμα, conditioner, εμπλουτισμένη με κερατίνη, λάδι αργάν, μικροσφαιρίδια ζαφυριού κλπ. Την έχω βάλει αυτή. Όμως, τι είχα κάνει χθες. Χθες το βράδυ ήθελα να λούσω τα μαλλιά μου, αλλά ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη και δεν είχα ώρα για να κάνω τίποτα σε θέμα styling. Οπότε έλουσα τα μαλλιά μου χθες το βράδυ και έβαλα αυτή τη μάσκα, αυτή τη συγκεκριμένη μάσκα που μου έχει στείλει πάλι η Μαριάννα, κρέμα μιντόλο σε επικάλ. Αυτή λέει είναι μάσκα με κυλίσματα μπαμπού και ουσίες ζωικού πλακούντα, μου λέει, είναι από τη θάλασσα, από το πλακτόν, με πλακτόν. Και αυτή λέει μακραίνει τα μαλλιά. Οπότε χθες το βράδυ, τι ώρα ήταν, το απόγευμα, χθες το απόγευμα έλουσα τα μαλλιά μου, έβαλα το σαμπουάν, όχι δεν έβαλα αυτό το σαμπουάν, έβαλα το άλλο το σαμπουάν που είναι το αντιγέλου και μετά έβαλα αυτή τη μάσκα την οποία άφησα πάνω στα μαλλιά μου όλο το βράδυ. Και σήμερα το πρωί μπήκα στον ντους, έβαλα μια φορά το σαμπουάν αυτό, έβαλα αυτό το conditioner, το μαλακτικό και τώρα έχω αυτή την κρέμα που μου στείλε η Μαριάννα, σήμερα θα τη δοκιμάσω, είναι της Φανόλα αυτή η κρέμα, Styling Tools λέει Easy Curl, κρέμα για μπούκλες, τη θασεύει και ενυδατώνει άμεσα τα σγουρά μαλλιά. Χαρίζει ελαστικότητα και λάμψη στο τριχωτό. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα σε βρεγμένα μαλλιά και έπειτα προχωρήστε στο επιθυμητό styling με πιστολάκι με τη βοήθεια φυσούνας. Είναι κρέμα. Τη βλέπετε. Βάζω στο χέρι μου μια μικρή ποσότητα. Όσοι είναι η ποσότητα φουντουκιού, δεν είναι έτσι που λένε. Και την περνάω με τα χέρια στα μαλλιά. Λοιπόν, όλο μου το μαλλί τώρα, από τη ρίζα μέχρι την άκρη, έχει αυτή την κρέμα η οποία είναι για μπούκλες. Για να έχουμε το καλύτερο φυσικό αποτέλεσμα και να έχουμε το σγουρό μαλλί που τις τελευταίες μέρες μου λέγατε τι ωραίο που είναι το σγουρό μαλλί, κανονικά δεν πρέπει να τα κάνουμε το πιστολάκι ή τη φυσούνα. Πρέπει να τα αφήσω να στεγνώσουν μόνα τους. Βάζω την κρέμα στα μαλλιά μου. Μεταξύ, βλέπω την κάμερα που δείχνει αντίθετα. Από εδώ τα φέρνω τα μαλλιά. Βάζω την κρέμα στα μαλλιά μου. Και μετά κάνω αυτό, που συνήθως το κάνουμε με τη φυσούνα, δεν είναι η φυσούνα που το κάνουμε αυτό. Πού την έχω τη φυσούνα, την έχω από εκεί τη φυσούνα, τώρα να σας φέρω τη φυσούνα να σας δείξω. Αυτό είναι το πιστολάκι μου, έχω δύο πιστολάκια, το ένα είναι αυτό που έχω εδώ που είναι πιο ελαφρύ και αυτό είναι το πιο επαγγελματικό, το στο οποίο μπαίνει και φυσούνα. Αυτά τα πιστολάκια τα έχω αγοράσει, μου τα έχει παραγγείλει η θεία μου που είναι κομμότρια, έχει 3-4 χρόνια και τα έχω αγοράσει από τη θεία μου. Είναι λίγο ακριβά, αλλά κάνω τη δουλειά τους. Το βάζω, η φυσούνα έχει αυτή την χρησιμότητα. Βλέπετε ότι χρησιμοποιώ τη φυσούνα. Βάζω τη φυσούνα κοντά στα μαλλιά γιατί δίνει τον αέρα πιο απαλό και τα δουλεύω με τα δάχτυλα. Αυτό το οποίο συνήθως το κάνω το βράδυ. Το βράδυ κάνω τα μαλλιά μου και την ώρα που κάθομαι στην τηλεόραση τα αφήνω με την κρέμα να στεγνώσω φυσικά
Και τα παίζω με τα δάχτυλα. Είναι το στέγνωμα με τα δάχτυλα. Τώρα θα το δείτε με τη φυσούνα όμως. Σταματήσω τώρα λίγο το βίντεο για να μην σας τρελάνω με το πιστολάκι και θα το συνεχίσω όταν είναι στο τέλος. Στην ουσία με τα χέρια μας τα στεγνώνουμε τα μαλλιά μας. Καλύτερα τα στεγνώνουμε τα χέρια μας χωρίς ζεστό αέρα. Στην περίπτωση δική μου, επειδή τα χρειάζομαι σύντομα τα μαλλιά, τα έκανα με ζεστό αέρα. Και τώρα, όποτε τελειώσει ένα χτένισμα, αυτά μου το έχουν πει οι κομμότριες, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, βάζεις τον αέρα στο κρύο και το τελειώνεις από πάνω. Σαν να λέω δεν είμαι ειδική. Απλώς σας δείχνω πως εγώ φτιάχνω αυτό το μαλλί. Θα βάλω ακόμη λίγη κρέμα για να φτιαχτεί καλύτερα η μπούκλα. Τόση, περισσότερη, στις άκριες. Μου είπε η Μαριάννα πως θα μου στείλει και ένα λαδάκι. Δεν έχω εδώ λαδάκι, που κοιτάω. Ένα λαδάκι από αυτά τα όρο για να γυαλίζει το μαλλί. Βασικά, εμένα δεν μου αρέσει να έχει όγκο εδώ μπροστά. Μου αρέσει να το κάνω έτσι λίγο σαν να είναι χτενισμένο, αλλά δεν είναι χτενισμένο στην ουσία, απλώς δεν το έχω σγουρίνει εκεί. Και με τα δάχτυλα δουλεύουμε την μπούκλα. Θυμάμαι παλιά στα κομμωτήρια, τώρα πριν 20 ετία, ότι ήταν, it was a thing. Ήταν κάτι το οποίο γινόταν. Πήγαινες για να σου κάνουν finger blowing, να σου στεγνώνουν τα μαλλιά με τα δάχτυλα. Και θυμάμαι είχα μια γνωστή που είχε πολύ μακριά μαλλιά, πάρα πολύ μακριά, και λέγε λυπάμαι πάρα πολύ την κομμότρια, η οποία πρέπει να ασχολείται τόση ώρα, να βάζει τόση ώρα τα δάχτυλα της μέσα στα μαλλιά μου για να στεγνώσει ένα μαλλί που ήταν μέχρι εδώ. Εμένα το δικό μου είναι κοντό. Και βοηθάει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό είναι το πώς γίνεται το μαλλί σγουρό. Πρώτη φορά χρησιμοποιάω αυτή την κρέμα της styling, την Easy Curl της Μαριάννας από την εταιρεία Cosmitar, και είναι η μάρκα της Φανόλα αυτή, αλλά μου αρέσει, είναι ωραία. Είναι ωραία, τα μαλλιά είναι μαλακά, δεν είναι καθόλου σκληρά, και εννοείται όταν θα πάω στο μπάνιο και θα πλύνω τα χέρια μου, με λίγα βρεγμένα χέρια, αν κάνω τα χέρια μου έτσι πάνω και αναζωογονείται η κρέμα. Πώς σας φαίνεται? Φυσικό αποτέλεσμα. Θα θέλαμε και λίγο νερό τώρα. Ένα λεπτό. Έχω εδώ ένα μπουκαλάκι νερό. Βάζω λίγο νερό στα δάχτυλα. Λίγο νερό στο χέρι μου. Καλά, δεν ξέρω και πώς θα τα κρατήσω μέσα στην κάμερα. Λίγο νερό τώρα έχω βρεχτεί ολόκληρη. Και με τα χέρια μου ελαφρώς βρεγμένα, άμα αγγίζω πάνω στα μαλλιά, βοηθάω την μπουκλά να μαζευτεί. Δηλαδή έχω βάλει μόνο αυτή την κρέμα
Το έχω στεγνώσει με τα δάχτυλα και τώρα έχω βάλει λίγο νερό. Να, νερό από το μπουκάλι. Έχω βάλει λίγο νερό στα δάχτυλά μου και να βοηθήσω να μαζευτούν λίγο τα μαλλιά. Αυτά είναι. Τι λέτε, είναι ωραία, σας αρέσουν. Κάποιους αρέσουν τα σγουρά, κάποιους αρέσουν τα ίσια. Για να κάνουμε τα ίσια θέλουμε και κανένα 30 λεπτό με τη βούρτσα που ισιώνει τα μαλλιά. Για τα σγουρά θέλουμε άντε το πολύ 10 λεπτά. Αυτά είναι.